ο εμπεγμός και η κοροϊδία πάει σύννεφο. Εκείνοι που έχουν τσακίσει το λαό, έχουν ρίξει στα τάρταρα τα λαϊκά εισοδήματα και έχουν οδηγήσει το λαό σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας, ενδιαφέρονται σήμερα για να αλαφρύνουν το λαϊκό εισόδημα με μια προεκλογικού τύπου εξαγγελία αναστολής της ρήτρας αναπροσαρμογής. Μα η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι εδώ. Δεν καταργείται. Απλά παγώνει μόνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Για ένα χρόνο. Και προβλέπεται με υπουργική απόφαση που μπορεί να ξεπαγώσει νωρίτερα. Το να ξεπαγώσει νωρίτερα παγώνοντας την κυριολεξία τα λαϊκά νοικοκυριά. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι ούτε τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων αποτελούν λύση στην ακρίβεια. Γιατί το πρόβλημα πηγάζει από την απελευθέρωση της ενέργειας για την οποία συμφωνούν όλοι. Την πολιτική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις κυρώσεις στη Ρωσία που όλοι υποστήριζαν και υποστηρίζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θέλουμε πραγματική ανακούφιση για το λαό, τότε πρέπει να υιοθετηθεί η πρόταση που κάνει το ΚΚΕ, η τροπολογία που κατέθεσε, που λέει συγκεκριμένα άμεση κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, του ειδικού τέλους για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρήπων, της έμεσης φορολογίας στην ενέργεια, καθώς και του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Αν πραγματικά λοιπόν μιλάμε για πραγματική ανακούφιση, τότε πρέπει να γίνει αυτό. Δεν το υιοθετεί ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟ. Και το λέω αυτό διότι όλοι μαζί, ενωμένοι με μία γροθιά, έχουν ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο το 2015, που με βάση αυτό ένα σύνολο μετοχών της ΔΕΗ βρέθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ έτσι ώστε να πουληθεί. Και συμφωνήσανε να πέσει το μερίδιο της ΔΕΗ στο 50% του συνόλου της αγοράς για να εξασφαλίσει τα κέρδη των άλλων ιδιωτικών εταιριών. Και ορθά ο κύριος Κρέκας, δεν διαφωνούμε με τον κύριο Στρέκα, λέει την αλήθεια, αν και δεν είναι ο τιμητής για αυτή την αλήθεια, ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν μπήκε η χώρα στο χρηματιστήριο της ενέργειας, στρώνοντας το δρόμο στον κύριο Κρέκα, στη Νέα Δημοκρατία προφανώς, δίνοντας το πράσινο φως για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ώστε να επιτευχθούν κέρδη σε αυτό που λένε. Να σας θυμίσω ότι είχε επιβληθεί στη ΔΕΗ λογική ότι θα πρέπει να δίνει ρεύμα και να το κοστολογεί, να το δίνει στους ιδιώτες παρόχους και να το κοστολογεί κάτω του κόστους. Δηλαδή ήταν μια ΔΕΗ την οποία την φέσονες κανονικά για να μπορέσουν οι άλλοι να έχουν καλύτερες τιμές, οι ιδιώτες. Και μιλάνε κάποιοι για καρτέλ ιδιωτών, ότι σήμερα επιδοτούνται, έτσι. Κύριε Γαϊτάνη, λοιπόν, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς για αυτές τις αφακτές μιλάω και εγώ. Να μιλήσουμε στην απλή λαϊκή γλώσσα, αυτό που λέτε είναι οι γνωστές αρπακτές των ομίλων, τις οποίες πληρώνει σήμερα ο λαός, που τις βαφτίζαν τότε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Δεν θέλω να μιλήσω για το έγκλημα στην απολιγνητοποίηση, στα πράσινα φέσια, στο δόγμα ο ρυπαίνων πληρώνει κτλ. Που όλοι μαζί ομονοούσαν, στήριξαν, ψήφισαν και τώρα κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Μα η ακρίβεια δεν ήρθε ουρανοκατέβατη. Είναι ουρανοκατέβατη η ακρίβεια. Κύριε Κοταρίνη. Και προτείνουν, δίνουν ψίχουλα για το λαό. Στην κυριολεξία ψίχουλα. Κοταρίνη. Και μάλιστα ομολογούν ότι αυτά δίνονται διότι δημιουργήθηκε, λέει, δημοσιονομικός χώρος. Αποδεχόμενη δηλαδή τη λογική των πρωτογενών πλεονασμάτων που εφάρμοσαν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα και η Νέα Δημοκρατία σήμερα, που πραγματικά άδειωσαν το λαϊκό πορτοφόλι στην κυριολεξία. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βγάζουν τα μάτια τους, αλλά ο λαός θα κληθεί να πληρώσει και καλείται να πληρώσει ξανά τις δικές τους πολιτικές για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των λίγων. Με ΣΥΡΙΖΑ δεν πλήρωνε, κύριε Σιδηχάκη. Δεν είχαμε αυξήσει τη ΔΕΗ. Τι να κάνουμε. Πλήρωσε τις επιπτώσεις της πανδημίας. Πληρώνει πληθωρισμό, ενεργειακή φτώχεια. Πληρώνει την ιατροφαρμακευτική περίθαψη για την πρόνοια, για τη μόρφωση των παιδιών και την ίδια στιγμή τους λένε ξαναβάλτε πλάτη. Γιατί για την ανάπτυξη. Λοιπόν, δεν θα υποκύψουν οι εργαζόμενοι. Δεν πρέπει να φοβηθούν. Ωραία. Δεν πρέπει να πιστέψουν στα ψέματα τα δικά σας. Πρέπει να σηκώσουν ανάσημα και να διεκδικήσουν αυτό που πραγματικά τους ανήκει. Τι δηλαδή, ότι εν έτη 2022 έχουν το δικαίωμα στο ρεύμα, έχουν το λοιπόν, δικαίωμα σας στην μόρφωση, στην υγεία, ευχαριστώ πολύ και τους δισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Κοταρίνη.